Ο κύριος Νίκος Παπάς, τομέαρχης υποδομών και μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Υπουργός, είναι μαζί μας σήμερα στο Δελτίο. Καλησπέρα σας, κύριε Παπά. Καλησπέρα, κύριε Παλιού. Και εμείς σας ευχαριστούμε για την δυνατότητα που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε σε αυτές τις δύσκολες ώρες για την περιοχή. Είναι πολύ δύσκολες οι ώρες, πραγματικά. Και στην περιοχή το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο εδώ και δεκαετίες. Εκφράστηκε βεβαίως και από εσάς και από τους συναδέλφους σας στο βίντεο που προηγήθηκε. Και εκφράσατε ερωτήματα που σίγουρα έχουν και οι ίδιοι οι κάτοικοι της περιοχής. Αυτή την ώρα, κύριε Παπά. Ναι, διότι προσέξτε να δείτε. Πολύ λυπάμαι που θα το πω και αυτές οι ώρες είναι και ώρες όπου ο κόσμος δοκιμάζεται επειδή έχει χάσει περιουσίες, επειδή πραγματικά βρίσκεται σε μία ανάγκη πραγματικής στήριξης. Αλλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέλαβε από εμάς ένα σχέδιο ολοκληρωμένο για τη διαχείριση των λεκανών απορροής της Ανατολικής Θεραίας και βεβαίως της κοιλάδας του Σουπερχιού. Και ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων. Δεν έχει γίνει τίποτα. Πριν 15 μήνες ήμασταν ακριβώς στο ίδιο σημείο. Ένα σχέδιο το οποίο πού βρίσκονταν, μέχρι πού είχε φτάσει. Είναι ολοκληρωμένο σχέδιο που πέρασε από τη Βουλή, βεβαίως. Ναι, ναι. Κανονικά νομοθετήθηκαν. Ναι. Αλλά ήμασταν πριν 15 μήνες ακριβώς στο ίδιο σημείο. Και εντάξει, εγώ να καταλάβω ότι τους πρώτους 15 μήνες της διακυβέρνησης δεν πρόλαβε κάποιος να ασχοληθεί με το ζήτημα. Mm-hmm. Είναι δυνατόν μετά τον Ιαννό να βρισκόμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο, να ζούμε τα ίδια φαινόμενα τα πλημμυρικά, προσέξτε, χωρίς να είναι τα καιρικά φαινόμενα πιο έντονα. Διότι δεν ήταν ένα δραματικό καιρικό φαινόμενο. Ήταν ένα φαινόμενο, ήταν μια έντονη, έντονη βροχόπτωση, αλλά δεν είχαμε, ας πούμε, αυτό που είχαμε στον Ιαννό, όπου και η πόλη της Λαμίας αντιμετώπισε προβλήματα. Την Καρδίτσα θυμάστε τι είχε γίνει βεβαίως. Άρα εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα συνολικού σχεδιασμού και από ό,τι μάθαμε πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας η απόφαση για χρηματοδότηση 40 εκατομμυρίων. Τι θα γίνουν αυτά τα λεφτά, πού θα πάνε, με ποια ιεράρχηση, στο πλαίσιο ποιανού σχεδίου θα υλοποιηθούν έργα. Είναι δυνατόν στοιχειώδεις κινήσεις να μην έχουν γίνει, κυρία Παλιού, για να καθαριστούν δύο ρέματα. Ξέρετε, είμαστε στον αστερισμό των απευθείας αναθέσεων. 5 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις. Εμείς είμαστε... Αλλά που φαίνεται τελικά δεν έρχονται μόνο οι καθαρισμοί των ρεμάτων. Όχι, προσέξτε, δεν θέλω να παρεξηγηθώ και ούτε θα πω εγώ εδώ από τη φιλόξενη συχνότητά σας ότι με το πάτημα ενός κουμπιού μπορείς να αντιθασέψεις τις δυνάμεις της φύσης. Αλλά τα στοιχειώδη μπορείς να τα κάνεις. Εγώ έρχομαι από το κόμμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ήμουνα πριν ένα ημίωρο, ήμουνα στο χωριό που πνίγει και στη λάσπη και στο νερό. Εκεί πέρα είναι προφανές ότι έχουν γίνει κάποιες κακοτεχνίες έργα και δεν έχουν γίνει οι καθαρισμοί, οι κατάλληλοι, με αποτέλεσμα η υπερχείληση να πάει προς το χωριό. Γι' αυτό θα πρέπει και ευθύνες να αποδοθούν, αλλά και να πάρθουν τα μέτρα αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε να μην έχουμε σε λίγες εβδομάδες ξανά το ίδιο. Και ξέρετε, επειδή είναι πολύ στενάχωρο να είμαστε σε μια πολιτική περίοδο όπου η κυβέρνηση έχει δώσει 5 δις απευθείας αναθέσεις και να μην έχουν ληφθεί τα μέτρα, ούτως ώστε με τρόπο αποτελεσματικό και γρήγορο να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις. Εμείς είμαστε κόμμα της αντιπολίτευσης και έχουμε τη θεσμική ευθύνη να ελέγχουμε την κυβέρνηση. Σας το λέω δημοσίως και ευθαρσώς. Εάν είχαν πάρθει μέτρα για να ολοκληρωθούν οι πρώτες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις με διαφανή τρόπο, αλλά με τις πιο γρήγορες διαδικασίες που θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς, θα ήμασταν στη θέση της επισπεύδουσας αντιπολίτευσης. Διότι αν καθόμουν εγώ σε αυτό το τραπέζι και κάναμε μια συνέντευξη και είχαμε εμείς αντιταχθεί σε οποιαδήποτε γρήγορη διοικητική διαδικασία, θα μπορούσε να κάνει τα στοιχειώδη αντιπλημμυρικά έργα δικαίως εσείς και εκφράζοντας και το λαό της Λαμίας και της Θεραίας, θα μου λέγατε, μα είναι δυνατόν κόμμα της αντιπολίτευσης να μην θέλετε να γίνουν γρήγορα τα αντιπλημμυρικά, και θα έχετε απόλυτο δίκιο. Λέω λοιπόν και απευθύνω και προς την κυβέρνηση και την περιφέρεια ένα μήνυμα. Πάρα πολύ γρήγορα οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο του σχεδιασμού έχουν την ευθύνη τους την απόλυτη για το τι δεν έγινε ποιος μέχρι τώρα. Ποιος έχει την άμεση ευθύνη, δηλαδή, θεωρείται αυτή την ώρα, η περιφέρεια, βεβαίως, η περιφέρεια, οι βουλευτές της που εκπροσωπεί την περιοχή, η περιφέρεια, ποιοι ακριβώς. Η περιφέρεια θα έπρεπε να έχει, τρέξουν, δηλαδή, αυτή τη θα σας πω, η περιφέρεια θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων και βεβαίως η κυβέρνηση πρέπει να μας πει τι έχει γίνει με τις μελέτες, τις οποίες επί Υπουργείας Πύρτζη υποχρεώσαμε τους παραχωρησιούχους και την ΕργοΣΕ να κάνουν ολοκληρωμένες τελικές μελέτες αδαπάνως για το δημόσιο, προσέξτε, χωρίς επιβάρυνση του δημοσίου. Γιατί δεν είχαν προχωρήσει τότε. Τι εννοείται. Μα προχωρήσαμε. Αυτό σας λέω. Μα ολοκληρώθηκαν μελέτες. Ολοκληρώνονταν μελέτες. Και θα περιμέναμε κάτι να έχει συμβεί 2,5 χρόνια μετά. Κάτι να έχει συμβεί. Διότι είχαμε ένα φαινόμενο. Το ελληνικό κράτος δεν είχε σχεδιασμό.
απέκτησε σχεδιασμό το 17 και το 18 με δικές μας νομοθετικές πρωτοβουλίες. Είχαμε ένα μεγάλο κέρδος για το δημόσιο που οι ίδιοι παραχωρησιούχοι για τις εθνικές οδούς και η Εργοσέ αναλάβανε να ολοκληρώσουν τις μελέτες αντιπλημμυρικών για όλο τον περιβάλλοντα χώρο αυτών των μεγάλων έργων υποδομής και μεταφορών. Και πέραν τούτου δεν. Αλλά, κυρία Παλιού, είμαστε 15 μήνες πριν τον Ιαννό και αυτό μας πικραίνει πάρα πολύ. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε στο ίδιο σημείο. Μετά την δεύτερη πρόσφατη, ας πούμε, καταστροφή και να βλέπουμε ακριβώς τα ίδια φαινόμενα και μηδενική παρέμβαση. Mm-hmm. Τα ρέματα και οι ποταμοί πλέον θέλουν καθαρισμούς διαρκής. Δεν είναι άπαξ αυτές οι δουλειές που πρέπει να γίνονται. Και εμείς εδώ είμαστε να βάλουμε πλάτη, αν πάρθουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Άρα λοιπόν, αυτή την ώρα απαιτείται πολύ γρήγορες κινήσεις, από ό,τι καταλαβαίνουμε, πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, για να αποφύγουμε ό,τι χειρότερο έρχεται το επόμενο διάστημα. Και άμεσα σχεδιασμό και υλοποίηση όλων αυτών. Αποζημιώσει καταρχήν στον κόσμο, έτσι, για να μην το ξεχνάμε αυτό, διότι είναι κόσμο ο οποίο πραγματικά θα βρεθεί με δυνατότητε μηδενικού εισοδήματο. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από όλου μα στι δυνάμει τη πολιτική προστασία και τη πυροσβεστική που για πρώτη φορά αμέσω έξω από τη Λαμία χρειάστηκαν πλωτά μέσα για να απεγκλωβιστεί κόσμος και με τη μορφή του κατεπήγοντος παρεμβάσεις οι οποίες θα αποτρέψουν να έχουμε ξανά τα ίδια φαινόμενα. Μάλιστα. Να σας πάω λίγο στο θέμα της πανδημίας. Mm-hmm. Να μου δώσετε έτσι την δική σας εκτίμηση και από πλευράς του κόμματός σας. Πώς βλέπετε να κυλά αυτή την ώρα? Όλο το προηγούμενο διάστημα, ακόμη και τώρα, έχετε χαρακτηρίσει ως υπεύθυνο της πανδημίας, της διαχείρισης, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, για αδυναμία διαχείρισης της πανδημίας. Την ανέλαβε και de facto αυτή την ευθύνη. Έχετε δει κάποιες αλλαγές, έστω το τελευταίο διάστημα? Νομίζω ότι έχουμε δει επιταχύρω αλλαγές στη στάση του και στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος πάει να θεωρητικοποιήσει, να ιδεολογικοποιήσει και να βάλει μάλιστα και επιστημονικό περίβλημα στην αδρανιά του. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι δεν έχουμε αποδείξεις ότι εκτός της μέθη διασωληνωμένοι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να πεθάνουν σε σχέση με αυτούς που είναι εντός της ΜΕΘ. Κατήργησε ο κύριος Μητσοτάκης έναν ολόκληρο κλάδο της ιατρικής, την εντατικολογία, και μας είπε ότι σχεδόν δεν χρειάζονται οι ΜΕΘ. Αν είναι ίδια τα ποσοστά λοιπόν θανάτου εκτός ΜΕΘ και εντός ΜΕΘ, γιατί περηφανεύεται ότι τάχα μου τις αύξησε? Εσείς τι στοιχεία έχετε για τους θανάτους εκτός ΜΕΘ? Τα στοιχεία που δημοσιεύονται κάθε μέρα. Έχουμε 100 και 150 ανθρώπους εκτός ΜΕΘ καθημερινώς. Η απάντηση της κυβέρνησης στο θέμα αυτό πάντως είναι ότι παντού συμβαίνει αυτό, σε όλα τα νοσοκομεία του κόσμου αυτή την ώρα. Ναι, ξέρετε όμως, εάν δει κανείς τα στατιστικά, τα οδυνηρά, αυτά τα, έτσι, τα στατιστικά του πόνου και της απώλειας των ανθρώπινων ζώων, δυστυχώς η χώρα μας ανεβαίνει την κλίμακα γοργά σε θανάτους ανά εκατομμύριο. Παρόλο που στο πρώτο και στο δεύτερο κύμα δεν ήταν τόσο τρομερά τα πράγματα και το δεύτερο κύμα είχε μία ένταση, δεν είχε διάρκεια όμως. Και αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να έχει μια δυνατότητα η κυβέρνηση να προετοιμαστεί. Διότι το πρώτο κύμα, ξέρετε, μας επηρέασε με βάση τα χαρακτηριστικά της γεωγραφίας και της πληθυσμιακής κινητικότητας. Ναι. Επειδή δεν είμαστε μια χώρα της κεντρικής Ευρώπης, εκεί υπάρχουν τρένα τα οποία σε 2 ώρες πας από τις Βρυξέλλες στο Παρίσι και πίσω. Έτσι δεν είναι? Άρα είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, πηγαίνουν και έρχονται, με αποτέλεσμα χώρες της κεντρικής Ευρώπης, η Γαλλία, η Βόρεια Ιταλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, να έχουν μεγάλο πρόβλημα. Η δική μας η χώρα δεν έχει αυτούς τους όγκους κινητικότητας, ειδικά τους μήνες της άνοιξης που ξεκίνησε ο κορονοϊός, και είχε τη δυνατότητα να προετοιμαστεί και δεν προετοιμάστηκε. Έχουμε ένα εμβολιαστικό πρόγραμμα το οποίο κατέρευσε στην πρώτη του φάση, με ευθύνη βεβαίως της κυβέρνησης, η οποία στα τυφλά έδωσε χρήματα για την επικοινωνιακή του υποστήριξη, και έχουμε βεβαίως την, όχι από αμέλεια, αλλά από επιλογή, εγκατάλειψη του δημόσιου συστήματος υγείας. Mm-hmm. Εντοπίζεται βεβαίως και έλλειψη σχεδίου πυθούς και έχετε συγκεκριμένες προτάσεις πάνω σε αυτό το θέμα, όσον αφορά στον εμβολιασμό. Δεν συμφωνείτε με τα μέτρα, έτσι? Σήμερα, για παράδειγμα, ξεκινάει και το μέτρο για τον άνω των 60, ότι δεν θα ισχύει το πιστοποιητικό αν έχουν περάσει 7 μήνες. Όλα αυτά δεν πιστεύετε ενισχύουν? Ο καταναγκασμός ξεκινάει εκεί που τελειώνει η πυθός. Και η πυθός της κυβέρνησης εξαντλήθηκε πάρα πολύ γρήγορα και είμαστε πάρα πολύ πίσω σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες στα ποσοστά εμβολιασμού. Γιατί συνέβη αυτό? Διότι δαπανήθηκαν υπέρογκα ποσά, κατά αποκλειστικότητα σχεδόν σε μέσα ενημέρωσης του κέντρου,
για να πιστεί ο κόσμος να πάει να εμβολιαστεί. Θα μπορούσε και μια πιο ισομερής και δίκαιη κατανομή να είχε γίνει πρώτον, και δεύτερον να έχουν κινητοποιηθεί όλες οι ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας για να πιστεί και ο τελευταίος συμπολίτης μας ότι είναι προς το συμφέρον του να εμβολιαστεί. Αλλά βέβαια, ξέρετε, όποιος σπέρνει μακεδονομάχους θερίζει αντιεμβολιαστές. Θέλω να σας πω λίγο και στις χθεσινές εκλογές που είχαμε στο Κινάλ, να μου κάνετε μια αποτίμηση. Πώς αποτιμά ο ΣΥΡΙΖΑ την εκλογή Ανδρουλάκη? Κοιτάξτε, είναι μια εσωτερική διαδικασία άλλου κόμματος. Είμαστε πάρα πολύ μετρημένοι όταν σχολιάζουμε. Αυτό που θα σας πω εγώ καθαρά είναι ότι κάθε κόμμα καλείται να πάρει θέση στα μείζωνα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν. Αυτή τη στιγμή, να σας πω ένα παράδειγμα, υπάρχει ένα μέγιστο ζήτημα με την ακρίβεια, η οποία ακόμα δεν έχει χτυπήσει τα τελικά καταναλωτικά αγαθά και την πόρτα των οικοκυριών, παρά μόνο μέσω του καναλιού των λογαριασμών ρεύματος κυρίως. Στην ενέργεια, λέτε, μόνο, το πείζετε. Ναι, έχει κυρίως. Ναι. Έχουν αυξηθεί και πολλά καταναλωτικά αγαθά, αλλά αυτό που ακούμε είναι ότι έρχεται και άλλο κύμα ανατιμήσεων. Εμείς κάναμε μία πρόταση. Mm-hmm. Τη μείωση μέχρι σχεδόν μηδενισμού των ειδικών φορών κατανάλωσης για όσο διαρκεί η κρίση. Μας είπανε από την κυβέρνηση ότι κοστίζει πολύ. Τι λέει το κίνημα αλλαγής για αυτή την πρόταση? Έχουμε κάνει την πρόταση να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στα 800 ευρώ. Τι λέει το κίνημα αλλαγής για αυτή την πρόταση? Έχουμε κάνει την πρόταση να υπάρξουν προσλήψεις στο σύστημα υγείας και να αυξηθεί ο εισαγωγικός μισθός για τους γιατρούς. Πώς τοποθετούνται? Τις έχουμε κάνει τις προτάσεις εδώ και καιρό. Έχουμε ζητήσει από τα κόμματα να τοποθετηθούν ήδη από το περασμένο καλοκαίρι. Και νομίζω ότι αυτή η θέση τους σε αυτά τα μείζωνα ζητήματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία είναι που θα τα κατατάξει στο προοδευτικό ή το συντηρητικό τόξο και θα κρίνει και την πολιτική τους πορεία. Αυτές τις αναζητήσεις θέλει να, τέλος πάντων, να βρει ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την συνάντηση που επιδιώκει με τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί τον κάλεσε σε συνάντηση. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος του προοδευτικού τόξου. Και ως εκ τούτου έχει την πρώτη και όλοι μας έχουμε την ευθύνη να δώσουμε στη χώρα αυτό που χρειάζεται. Και η χώρα χρειάζεται μια αριστερή, προοδευτική, δημοκρατική διακυβέρνηση απέναντι στη συντηρητική, οπισθοδρομική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και ο καθένας επίσης επ' αυτού του μείζωνος πολιτικού ζητουμένου θα τοποθετηθεί και θα κρυφτεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, κυρία Παλιού. Για την παρουσία σας στο δελτίο μας σήμερα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.